Πιο έξυπνο από ένα έξυπνο intro για το έμπαινα. Δεν είναι το έμπαινα, αλλά αυτό αξίζεται, αυτό θα έχετε. Ποιο είναι σήμερα στο έμπαινα, ποιον θα γαμίσουμε. Τι θα γίνει. Είναι ο πρώτος ημιτελικός. Μην παίζεις πουλιά στον αέρα. Είναι ο πρώτος ημιτελικός. Πού είναι η Κατσαρίνη τότε να πει να μην τη βάλουμε τώρα που τελειώνουμε. Πρώτος ημιτελικός λοιπόν, σας τα λέω γρήγορα, ναι. Γιατί θεωρώ ότι θα είναι σχετικά εύκολη η επιλογή σας, γιατί ο ένας έχει πουτσα από τους δύο διαγωνιζόμενους. Α, οκ, okay, αυτό τους το κάνει πιο δύσκολο για την άλλη. Λοιπόν, είναι ο φίλος μας ο Θεό. Α, οκ, okay. Ωραία, τελείωσε τον νίκη. Ο φίλος μας ο Θεό τελείωσε. Εναντίον τη Ζωέ Πρέ. Α, η Ζωέ Πρέ. Εγώ το έχω πει πολλές φορές, έτσι. Το έχω αναλύσει χιλιάδες φορές ποιο είναι το πρόβλημα με τη Ζωέ Πρέ. Ότι θεωρώ ότι είναι ο Δούρβας σε γυναίκα και κάνει κανένα βίντεο και έχει πλάκα. Κοίτα εδώ, κοίτα τι χαλασμένο είναι τροφή. Πετάγονται μούρες από το πουθενά. Είναι μια... Δεν είναι χαλασμένο, είναι εγώ του που και να σου πω κάτι. Δεν πιστεύεις ότι τα ετερόνυμα έρχονται. Για ποιο λόγο θέλεις έναν θηλυκό Δούρβα, ρε φίλε. Αφού είσαι βαρετός. Είσαι βαρετός. Είμαι πιο cool. Είσαι ένα κενό. Για ποιο λόγο θέλεις ένα γυναικείο κενό. Γιατί, ρε φίλε, είμαι cool. Εσύ μπορείς να πεις, μπορείς να κοιτάξεις γράμμα και να πεις είμαι cool. Ρε, είμαι jamming. Είμαι πάγος. Είμαι τόσο cool. Ρε, πήγαινε στον δρόμο και ρωτά. Ρε μαλάκες, πάλι για εσάς μιλάμε, ρε καθημένη. Ωραία, τι λέει, πόσο ήμουν στο γυμνάσιο, οι φωτογραφίες ήταν πώς ήταν. Ρε, εμένα δεν μου αρέσει τώρα, δεν την χαμίσω όταν ήταν στο γυμνάσιο. Γιατί φοράει μπλούζα NASA, αν δεν είναι ο Στίβεν Χόκινς. Ρε, εγώ δεν είναι. Από ό,τι ξέρεις εσύ, επειδή ότι γνωρίζει, έχω τεράστιο κόλλημα με το διάστημα. Ναι, το ξέρω. Το 2000 είναι αγαπημένη ταινία και τα λοιπά. Αγαπημένη μου, τέλος πάντων. Μα ποια είναι δεύτερη, το Λολίτα! Σε σχέση με αυτό που είπα πριν με το γυμνάσιο. Δεν σου δει, ψάχνει το Λολίτα για να καταλάβετε τι εννοώ. Κλαίω, για να συνεχίσω όμως. Επίσης, μου άρεσε ο Πέτομπερ πολύ. Πέρα από αυτό, σαν εννοώ σαν γραφικό, πέρα από αυτό, έχει κόλλημα με το διάστημα. Ναι. Εγώ γουστάρω το διάστημα. Okay. Σκέφτομαι να τα φτιάξω με τη ζωή μου. Εσύ γουστάρεις το διάστημα ανάμεσα στα πόδια της βλάκα. Αυτά είναι πολύ ληστικά, όπως περιμένουμε ένα άσκαρι να το φέρει. Αλλά σκέψουμε αν έκανα εγώ με αυτήν και να πάμε σε ένα μαγαζί που μια μοιάζει με διαστημό, να πάμε στο πλανητάριο. Ας σας πω ένα ραντεβού, πάμε στο πλανητάριο. Δεν θα είμαι μακρύ μαλλί, πως θα ήταν. Σ' αρέσει περισσότερο. Και μετά να πάμε μαζί στο διάστημα και δεν εννοώ σεξουαλικά, εννοώ διανοητικά. Εγώ είμαι έτοιμος. Ρε, ορκίζομαι ότι αν είναι να φύγεις και να πας στο διάστημα να την ψηφίσω κι εγώ. Μα δεν είναι σημαντικότητα εισιτήρια. Θα σας πω. Είμαι σε μια ηλικία 30 σχεδόν που είμαι έτοιμος για να ταξιδέψω. Θέλω να ξεκινήσω διαλογισμό, θέλω να φτάσω σε άλλους πλανήτες, σε άλλους γαλαξίες. Αυτό είναι κατάλληλο για αυτό. Εγώ ψηφίζω αυτό. Για κοίτα τη ζωή πώς ήταν στο γυμνάσιο, έμπαινες έτσι. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Φυσικά και έμπαινε. Μόνο έμπαινα, ρε μαλάκα. Και εκτός αυτού, και εκτός αυτού, και εκτός αυτού είναι έτοιμη να με πάει σε όλο επίπεδο διανοητικά. Εσύ το... Τι να πω, σε εσάς δεν θα καταλάβετε κιόλας. Δεν έχει και ιδιαίτερο νόημα. Ξέρουν όμως αυτοί που μιλά αυτοί. Ρε, γιατί είναι σαν διανόηση με μεγάλα. Τη διανόηση, ρε φίλε, όντως. Ρε, ωραία είναι κοπέλα. Ωραία, κοπέλα. Βέβαια με αυτή τη μαυρίλα δεν σε βλέπω, ρε ζωή. Κοίτα, εμένα μου αρέσει το μαύρο χρώμα, ρε φίλε. Αλλά αυτό δεν είναι λόγο να του ψηφίσω. Μην δίνεσαι στα μαύρα όταν υπάρχω εγώ. Δεν υπάρχει λόγο. Εγώ είμαι εδώ, μην αγχώνε. Όλα εδώ, όλα τα έχουμε κανονίσει. Λοιπόν, είμαστε στη φάση ακόμα που. Το είπα και βάλε άσπρο. Ωραία, τι έμπαινε. Εσύ δεν έμπαινε με τίποτα, έτσι. Ναι, ρε φίλε, όχι. Και να σου πω κάτι, αυτή τη φορά θα το κυνηγήσω, ρε πούστη. Δεν θα περάσει. Γιατί, γιατί είναι η πρώτη αγάπη. Αντίπαλος. Είναι ο έρωτας, είναι η τέλεια σχέση, είναι ο Θεό! Ρε, άκου λίγο να σου πω για τον Θεό. Έμπαινες Θεό, έτσι. Καταρχάς, βέβαια. Θα ήθελα να δω, π.χ. Α, οκ, βλέπω ότι το Spider-Man ήταν καλή ταινία, κάτι που με χαροποιεί, άρα ήδη ίσως το σκέφτομαι. Άσχετο, αλλά αυτό που κάνει ο Θεός συνήθως είναι βάζει πρώτα μια καλή ταινία, το έχουμε ξαναπεί, βάζει μετά μια... Μια ταινία και μετά βάζει μια ταινία που θα βρει. Γαμάτο αυτό που κάνεις Θεό, το έχουν μάθει, αλλά ρε εσύ, αν, ξέρω εγώ, έτσι δεν γνωρίζεις από την αρχή πάνω, δεν μπορεί κάποιος να δει αυτό, να πει, να βάλει για το βίντεο, να πει, αυτή είναι καλή ταινία, αυτή είναι για τον Πούτσο. Και άλλοι, δηλαδή, δεν μπορώ να αποφασίσω αν, μίξα... αν οι δικές σου ταινίες θα είναι στη δεύτερη ή στην τρίτη κατηγορία. Ούτε εγώ, γιατί δεν βγουν ποτέ! Άρα στην τρίτη, κλαίω. Νάτος, είναι ο ανθρώπινος ο Έλληνας Μοριάρτη. Ναι. Δεν μπορείς να μην τον ψηφίσεις. Δεν γίνεται. Η ζωή πρέ, ποιος χαρακτήρας θα ήταν από το Sherlock. Ξέρεις τι θα συμφωνήσω με σένα. Πας σε όποιο μουνί θες στο σπίτι της ζωή πρέ, ναι. Full blessed, complex, make-up wall, κάνεις ό,τι κάνεις και απλά φεύγεις, δε φίλε. Της δίνεις και ένα μίλκο, της δίνεις μια τυρόπιτα και αδειά. Τι μπορεί να έχει στο σπίτι της, να δούμε και να βάλουμε. Κοίτα εδώ τι έχει. Τι είναι αυτό, δεν βλέπω. Δεν είναι αυτοκόλλητο αυτό σου λέω. Άρα τι είναι, στολή. Στολή διαστημική. Όχι. Στολή του Deadpool.
Ρε φίλε, σκέψου τι μπορείς να κάνεις. Να δίνετε σεξουαλικά παιχνίδια. Να δίνετε Batman, να δίνετε Deadpool, ιστορίες τέτοιες. Θα μπορούσε να γαμάει σαν Batman. Ρε, ο Τεό. Εγώ πιστεύω ο Τεό. Και να χορεύει. Πιστεύω ο Τεό βάζει στο λε Batman και γαμάει. Σίγουρα. Ρε μόνο. Μαλάκα θα μπορούσε μετά να λες πήγα μαλάκα που ρίξε ένα μπούτσο Batman. Μαλάκα μόνο. Και αν το πιστεύω. Και θα το λες όταν δεν είσαι καν ο Μπέιν. Ή ο Τζόκερ, ξέρω το κατάλαβε και καθυστερημένη. Λοιπόν, α, είπε καθυστερημένη, α! Εννοούσα ηλίθι, επειδή το σλάνγκ πια έχει αλλάξει. Δεν εννοώ μετά του αμυντική ανάγκη. Είναι απλά να το κόψω. Πολύ πιο άξια από εσά. Το λέμε καθυστερημένη σε καθυστερημένου, είναι σλάνγκ. Είναι νεολαία, αγάπητε γάμι. Ωραία, α κρίνουμε λίγο τα σώματά του. Ακόμα κι αν είναι γυναίκα και ο άλλο είναι άντρα, οκ. Αυτή έχει κάποιε καμπύλε παραπάνω. Δεν έχει καμπύλε πάνω δεν έχω δει, αλλά. Υποψιάζουμε ότι κάτι υπάρχει. Μπορούμε να δούμε και το σώμα του Θεού. Έχει. Απλά το κρύβει καλά με φαρδιά. Γιατί το κρύβει, ρε φίλε. Δεν ξέρω, ντρέπεται. Μάλλον. Λες να ντρέπεται, ρε φίλε. Μπορούμε να δούμε το σώμα του Θεού. Πώς θα το δούμε, ρε μαγιό. Με μαγιό. Δεν έχει μαγιό. Θα το βρει. Δεν ξέρω, δεν με νοιάζει. Υπάρχει με μαγιό κάπου. Να το, αν πόξει, φαίνεται έστω πάνω. Κοίτα εδώ χέρι, κοίτα εδώ χάρη. Ρε φίλε, κοίτα γαμάει αυτή η μπλούζα, αλλά δεν βλέπω να έχει φυσικά γυναικεία. Σίγουρα δεν έχει φυσικά. Εγώ νόμιζα ότι σου ότι έχει γυναικεία φυσικά, γι' αυτό το ψήφισα. Ρε μα την Παναγία. Ρε μα την Παναγία, νόμιζα ότι έχει φυσικά, ξέρω εγώ. Ρε δεν έχει φυσικά, έτσι, εγώ δεν έτσι, ρε μαλάκα. Πού είναι τα φυσικά να πιάνω. Εντάξει, το ξέρουμε ότι έχει παίο. Okay. Αλλά νόμιζα ότι έχει φυσικά, ρε μαλάκα. Νομίζω ότι είναι και λίγο άκολο πάντω. Ρε sorry, εγώ ψηφίζω τη ζωή. Όχι! Θα ψηφίσει τον Θεό για την Ομοριώτη. Και γιατί νίκησε τον Τζέρεμι, νίκησε ποιον άλλον, νίκησε. Έχασαν τόσο άτομα για να περάσει ο Θεό. Θα τον νικήσει ο Θεό. Όχι, ρε φίλε, δεν θα κερδίσει ο Θεό γιατί δεν έχει φυσικά. Στα αρχίδια μου, τι άλλη έχει φυσικά. Ρε, μόνο έχει και αν έρθει και θα βάλει με στη μούρη. Α έρθει και να πάμε, τότε μπορεί να την ψηφίσω. Εγώ ψηφίζω την ΑΕΚ. Όχι, ρε φίλε, εγώ ψηφίζω τον Θεό και άντε και χαμίσου. Ωχ. Θα κάνουμε πάλι ραμπ μπάτλ, ξέρω. Όχι, θα σε πείσω με τα δυνατά μου επιχειρήματα ότι ο Θεό ρε φύλαξε να αγγίσει. Πρώτον, κοίτα τι ωραίο δωμάτιο. Αλλά πού είναι τα πόστερ από τη στήριξη. Πραγματικά να πάω να κάνω γέλιο. Ένα λεπτό, το βλέπει αυτό. Αυτό είναι από τον Dr. Who, αλλά δεν είναι από το Sherlock. Επίση κλαίω στον Dr. Who που ο καινούριο Dr. είναι γυναίκα. Είμαστε σε αυτήν την εποχή. Είναι και μαύρη. Η Κινέζα. Νομίζω ότι είναι μαύρη. Τέλο πάντων, εγώ ψηφίζω του Ζόιπερ, δεν μπορούσα να με πείσει. Κοίτα, πρέπει να είμαι σεβαστή, πρέπει να την ψηφίσουμε. Δεν θα την ψηφίσουμε. Θα νικήσει ο Θεό, ρε φίλε. Όχι. Ναι. Δεν είναι καν το κομπλέξιο. Θα νικήσει ο Θεό και θα τον παντρευτώ κιόλα μετά. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Εγώ δεν ψηφίζω τον Θεό γιατί δεν έχει φυσικά. Εγώ δεν ψηφίζω αυτήν γιατί είναι όπω είναι. Και γιατί δεν είναι ο Μοριάρτη. Ρε, έχει ασπαδόγια. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Γιατί δεν ψηφίσει ενώ ψήφισε εμένα στο Εύγεννα. Έτσι, ρε φίλε. Έφαγε τη χιλόπιτα. Ρε δεν με νοιάζει. Έφαγε τη χιλόπιτα. Θέλω να γίνω χώμα για τη ζωή. Έφαγε τη χιλόπιτα. Θέλω να κάνει χώμα. Είναι το Holy Grail που δεν θα βγει. Θέλω να με κατουρίσει. Θέλω να με κατουρίσει. Ρε είσαι. Θέλω να με κατουρίσει και να με πετάξει στα σκουπίδια. Θέλω. Θέλω να βγει χιλόπιτα. Όχι. Ρε δεν πω. Ρε φίλε, θα νικήσει. Θέλω να με δει. Θα πάρει το βραβείο. Θέλω να με σκουπίσει το χέρι. Δεν θα γαμίσει κανένα. Ρε θα θέλει να με ξεφτελήσει. Θέλω! Α ερεμήσουμε λίγο τώρα. Είχε πει για τον Θεό και το θυμάμαι χαρακτηριστικά. Ότι ο Θεό θα κάνει ζεστό έρωτα, θα ψιθυρίζει μέσα στο αυτί σου. Αυτό το νόμιζα, αφού νόμιζα ότι έχει φυσικά. Μπορεί να βάλει, ρε φίλε. Ρε φίλε. Ω, ένα λεπτό. Φτιάχνει μάσκε ή δεν φτιάχνει. Σου έχει στείλει μία. Α, έχει δίκιο. Ωραία, δεν μπορεί να φτιάξει ψεύτικα φυσικά. Και εδώ σε ρωτάω, ρε φίλε. Δεν σου αρέσουν τα ψεύτικα φυσικά στι γυναίκε. Τελικά δεν είναι στο Deadpool, είναι αυτοκόλλητο Deadpool στην πόρτα του. Μη μου το χαλάς! Όχι αυτοκόλλητο ήταν. Έλα, αυτό είναι αρκετό, ενώ πήγες να πεις ήταν στο Deadpool. Άρα αυτό με τον Batman το ξεχνάς. Όχι. Πού είναι. Μα φτιάχνει ρε φίλε μάσκες. Μια μάσκα έφτιαξε, δεν έφτιαξε όχι. Μπορεί να σου φτιάξει μάσκες ρε φίλε. Ρε πούντι. Συν του μήνα, στο σπίτι μας είναι. Είναι ακόμα στο σπίτι μας. Ρε, κοίτα, δεν βλέπω κάποια στολή. Αν δω στολή, ψηφίζω αυτό. Ρε, στορκίζομαι ότι μπες στο κανάλι του, έχει σίγουρα στολές. Να τη φοράει. Έχω δει να φοράει στολή Star Troopers. Ρε, παίζει με φιγούρες. Κι εγώ παίζω με φιγούρες. Θα παίζουμε μαζί με φιγούρες. Στην πούτσα μου να παίζει με φιγούρες. Εγώ θέλω τη ζωή πρέ. Θέλω να με δει. Μας έχουν φέλει τη ζωή για να παίζει με την πούτσα. Δεν παίζει με φιγούρες. Ρε, μόνο. Τι να κάνω με αυτό. Αν είχε φυσιά, στα αρχίδια μου, αν είχε φυσιά, θα ψήφισα αυτό. Δεν το ζητήσω. Αν του στείλω μήνυμα, να το ρωτήσω αν είναι διαθετημένο να βάλει φυσιά και μου πει ναι. Σε ψεύτη, δεν θα ψήφισε με τίποτα κάποιον άλλο πέρα από τη ζωή. Ναι, ρε, πούστη. Αν έβαζε φυσιά, μπορεί κάτι να κάνει. Ωραία, ένα λεπτό. Μπορώ να του στείλω ένα μήνυμα, να το ρωτήσω αν είναι διαθετημένο έστω να σκεφτεί να βάλει φυσιά και αν πει ναι, να το ψηφίσει. Εντάξει. Ρε, μόλι είδα ότι ο Θεό μου έχει στείλει και μηνύματα και δεν το έχω απαντήσει. Τι μου νόμα. Ρε, τώρα το είδα. Θα έβαζε φυσιά για να
περάσει σε επόμενο γύρο. Το είδε! Ω! Κάτσε! Ιστορική στιγμή! Ιστορική στιγμή! Έλα μου! Έλα μου! Έλα μου! Δεν γράφει, μαλάκα. Έλα μου! Ω! Λέει έλα μου! Έλα μου το λέει. Είπε μου! Με είπε μου! Ω! Για να μην κάνω καμία δεν με λέει μου! Ρε! Με κάτσε ρε μαλάκα, μήπως θα στείλεις και εσύ τότε στη ζωή ένα μήνυμα του στείλει. Όχι, δεν θέλεις να με σαπίσει στο ξύλο, ξέρω εγώ. Εντάξει, πού είναι το κινητό μου που φέρνω. Θέβασε και κόλλο! Τι! Ωρα μαλάκα! Εντάξει, άντε γαμίσου ρε. Άντε γαμίσου ρε φίλε. Θα έβαζε βυζιά, θα έβαζε κόλλο, περνάει ο τόσο στον επόμενο γύρο, δεν μοιάζει τίποτα άλλο. Όχι, σου έχει πει ακόμα τον άλλο. Πρέπει να στείλει τη ζωή να δω, θα με δέρνε. Ωραία. Καλησπέρα, Ζωή Πρε. Είμαστε στο γύρισμα του Έμπαινα και άκου τώρα τι γίνεται εδώ πέρα. Είναι Ζωή Πρε εναντίον Τέο. Τώρα ποιο είναι το πρόβλημα. Ο Τέο δεν έχει βυζιά. Και γι' αυτόν τον λόγο του στείλε ο Ορφέας μήνυμα. Θα έβαζε βυζιά για να περάσει τον επόμενο γύρο. Κάτι που απάντησε, όχι μόνο θα βάζα βυζιά, αλλά θα βάζα και κόλλο. Εγώ έχω ένα φετίχ. Θέλω να με σπάσει το ξύλο. Ακόμα και να με καντουρίσει. Θα το έκανε! Θέλω να μου απαντήσει, ώστε να δω αν θα περάσει τον επόμενο γύρο. Είσαι live, ό,τι απαντήσει, στείλε ηχητικό για να ακουστεί. Ό,τι και να είναι. Στείλε νουτζ! Αν δεν είναι online η Ζωή Πρε, αυτό θα το δει στο βίντεο. Και αν δεν είναι και online, έχει χάσει. Ναι, αν δεν είναι online, έχει χάσει. Πες, ας δώσουμε 10 λεπτά. Δεν μπορεί τι να... λες 10 λεπτά, ρε. Αν πω να δούμε αν είναι μέσα, ρε φίλε. Δεν το είδε. Δεν το βλέπει. Ή το είδε και δεν σου απαντάει. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι από ό,τι γνωρίζει ο Ορφέα, από ό,τι έχουμε τελευταία παρατηρήσει, που έχουν συνδεδεμένους εγκεφάλους λόγω κοινού υποσυνείδητου. Μορφογενετικό παιδί. Έχει πει και ο Γιούγκ για αυτό. Ωραία. Εγώ, όπως είπα πριν, θέλω με τη ζωή να πάμε στο διάστημα εγκεφάλικα και σωματικά, αλλά περισσότερο εγκεφάλικα. Δηλαδή, να φτάσουμε λίγο σε ένα άλλο επίπεδο που δεν μπορεί ο Νάσκαρ ή εσύ ο Λεβόν, που έχει κοιμηθεί, είναι εκεί κοιμάται τώρα, αυτό δεν μιλάει πολύ σήμερα, το προηγούμενο επεισόδιο κουρασμένο. Δεν μπορείτε να φτάσετε. Ωραία. Και εγώ τώρα έστειλα στη ζωή και έχει σημείο το πρόβλημα. Άκουσα με τη στέλνω μήνυμα, όχι, θα πρέπει να τελειώσω. Ωραία. Στέλνω γιατί. Τελειώσει γιατί δεν βλέπω. Τελειώνει. Την άποψή μου. Τη στέλνω μήνυμα εγκεφαλικό και έχω 10 λεπτά. Γιατί δεν απαντάει! Αν δεν απαντήσει. Αφόσον είναι συνδεδεμένη η εγκεφαλή σα. Γιατί δεν απαντάει. Μήπω είναι μόνο στο διάστημα. Αυτό σου λέω, αν δεν μου απαντήσει. Μήπω είναι με κάποιον άλλο στο διάστημα. Άμα δεν μου απαντήσει. Μήπω είναι με κάποιον άλλο στο διάστημα. Άμα δεν μου απαντήσει, απλά δεν θα συνεχιστεί αυτό. Να σα η μπλούζα για κάποιον άλλο. Ωραία, δεν του αρέσει αυτό το διάστημα. Μήπω είναι. Όχι, ρε φίλε. Μήπω είναι μπλούζα για κάποιον άλλο. Όχι, ρε φίλε. Χαβλώνει κάποιο άλλο. Όχι, ρε. Χαβλώνει να βλέπει τη ζωή πριν να όχι, ρε φίλε. Όχι, ρε φίλε. Όχι, ρε φίλε. Όμω τι μπορεί. Τι δύσκολα τα πράγματα για τη ζωή. Εγώ ξέρω γιατί δεν απαντάει, ρε φίλε. Γιατί. Γιατί πιο πολύ νερό χθε το βράδυ. Και είναι με κάποιον τώρα. Που κολλάει τον νερό. Τον κατουράει. Ωραία, μαλάκα. Ρε μη μου τα λε αυτά, ξέρω. Και ξύλο κιόλα. Σίγουρα. Εγώ θα κάνω δικιά μου. Καβλώνει ρε μαλάκα. Καβλώνεις, φίλε. Καβλώνεις που η ζωή πρέπει κατουράει και δέρνει κάποιον άλλον. Και όχι εσένα. Φίλε, και είναι στο διάστημα με κάποιον άλλον. Ε, ε. Ρε να σου πω κάτι. Δεν θα χαλάσω άλλο χρόνο θεατών ή μοντάζ. Ρε να σου πω κάτι. Καβλώνεις που έχω κάνει χώμα. Ρε. Ρε ό,τι καλύτερο οικονομίδης. Λες κύριε οικονομίδη πάντα να σου βοηθούσε. Ξέρω εγώ είστε ό,τι καλύτερο. Άμα το δείτε που δεν πρόκειται. Λοιπόν, άκου τι θα γίνει. Επειδή απογοητεύτηκα και επειδή όντως έγινε χώμα, ρε φίλε, και δηλαδή να πάει να γαμηθεί, ρε Ζωή Πρε, sorry. Να πας να γαμηθεί και να σου πω κάτι, θα σου πει να τη πω ότι με απογοήτευσε. Ζωή Πρε, με απογοήτευσε. Μου δώσαν 10 λεπτά εδώ πέρα από το μήνυμα που σου στείλα. Θέλω να κλάψω. Μου δώσανε 10 λεπτά, οκ, okay, για να μπει, γιατί είχαμε υποτίθεται τηλεπάθεια για μέσω να του μπεις κοινού. Και μετά να πω κι εγώ. Ναι, υποσυνείδητο του, άρα με έγραψε. Με έγραψε. Μου είπε εδώ να άσκησε να πάρει τηλέφωνο. Όχι! Εγώ νόμιζα ότι έχουμε κοινό υποσυνείδητο, αρχίδια. Δεν παίρνω στον επόμενο γύρο. Oh κατούρα κάποιον άλλον. Βήρε κάποιον άλλον. Ούτσα, ξύλο και ανηφόρα. Πέρασε ο Τεό. Είσαι τηλεπαθητικό, πέρασε ο Τεό. Κερδίζει ο Τεό. Πέρασε ο Τεό με τα νέα του φυσιά και του νέου του κολάρα. Στον επόμενο γύρο, όταν κρίνουμε, έχει φυσιά και κολάρα. Έχει κολάρα και φυσάρε ο Τεό. Πούστη Τεό. Άμα κερδίσει, μαλάκα στο λάθο. Α γαμίσουμε όλα. Όχι. Α πω. Θα έρθει ο Πούστη με φυσιά και κόλλο. Θα φτιάξει ομοίωμα, μαλάκα στο λάθο τώρα. Είχατε πει ότι πληρώνετε τα εστήρια. Όποιο έρθει, όχι αρχίδια. Το αυτό κόφτο μα. Ωραία, θα πληρώσω τα εστήρια, θα σε φιλοξενήσω ένα σκαρισπίτι του ξέρω. Άμα το φιλοξενήσω στο σπίτι μου θα τον πηδήξω κιόλας. Ρε μόνο θα τον πηδήξεις. Ρε γιατί δεν θα βάλει τα βυζιά. Άμα κερδίσεις, στο λέω έρχεσαι με μία μαυζιά και κόλλο. Και πιες πολύ νερό. Και στο λιπάτμα θα φέρεις μία να κάνουμε. Πιες πολύ νερό. Τέλος πάντων, ωραία, κέρδισε ο Τέο. Επειδή ήταν μεγάλο το επεισόδιο, ας το κόψουμε εδώ. Okay. Μπορώ να πω ότι ήταν competitive, ήταν καλό. Ήταν competitive και επιτέλους χαίρομαι που αποκλείστηκε η ζωή πρέπει. Θα πάω να γαμηθείς. Άντε, τα λέμε, γεια σου.